Πάμε λίγο να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ καυτά πραγματικά και ερχόμαστε σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει απόλυτα με την έναρξη φετινής αλληλοκομικής περίοδου. Και το σημειώνουμε αυτό γιατί είχαμε μία συνάντηση στους χώρους του Επιμελητηρίου Μεσαινίας, σας ενημερώσαμε την Παρασκευή και από αυτή τη συνάντηση υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλέον, μία συγκεκριμένη ανακοίνωση, ομόθυμη, ομόφωνη και απόλυτα συγκεκριμένη το επισημένο γιατί. Γιατί δεν συζητάμε τώρα ότι θα έρθει μια καλή οικονομική περίοδος και όλα αυτά που περιμένουμε και προσδοκούμε. Συζητάμε για τα δεδομένα και τα δεδομένα είναι τι γίνεται με τους ελαιοτριβείς, τι γίνεται με τις ομάδες παραγωγών, με τους παραγωγούς και τι γίνεται με τα πυρηνελαιοργεία. Και πέρυσι είχαμε αρκετά παρατράγουδα με τους περιοριστικούς όρους που εφαρμόστηκαν στα πυρηνελαιοργεία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνάντηση Γεωργία που ήταν για πρώτη φορά. Γιατί κάθε χρόνο, μια και πολύ καλά κάνεις και επισημαίνεις όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δεν είναι μόνο ο ελαιοπαραγωγός στο κομμάτι της παραγωγής του ελαιολάδου, στο κομμάτι της τιμής, σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εθνικό προϊόν, σχεδόν μονοκαλλιέργεια, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μονοκαλλιέργεια για το νομό Μεσσηνίας, είναι οι ελαιοτριβείς που σωστά αναφέρεις, οι πυρηνελαιοργοί που πολύ συχνά έχουν βρεθεί κυριολεκτικά απέναντι από όλους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πραγματικός λόγος πάντα. Δεν είναι καθόλου λογική αυτή η τακτική που ακολουθείται χρόνια τώρα, του τσουβαλιάσματος, να μου επιτραπεί η φράση έτσι απλά και λαϊκά. Βάζουμε στο ίδιο δηλαδή τσουβάλι τους πάντες, λες και όλοι παρανομούν, λες και όλοι δημιουργούν ζητήματα. Πολύ σωστά επεσήμανες πριν ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλα τα μέρη που εμπλέκονται, επιτέλους, το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα νωρίς, δηλαδή είναι τέλη Σεπτεμβρίου, είδαμε δειλά-δειλά, ειδικά στο πρόγραμμα του Αριστόλη και όχι μόνο, κάποιες κινήσεις να γίνονται και στο επίπεδο της συγκομιδής. Άρα είμαστε πρώτων πυλών μιας νέας ελαιοκομικής περίοδου. Ο νομός, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν με τον κορονοϊό, με τη χαμηλή τιμή παρά την καλή ποιότητα πέρσι, πρόπερσι με τον δάκο και όλα αυτά, περιμένουν οι αγρότες που είναι πολλοί, αλλά και εκείνοι που έχουν συμπληρωματικά εισόδημα από την ελαιοπαραγωγή, να βγάλουν το κάτι της, ώστε να καλύψουν κάποιες ανάγκες και τα σπασμένα. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ελαιοσυγκομιδή, εγώ θα πω και με τον κόπο των παραγωγών. Και πολύ περισσότερο με την οικονομία της περιοχής. Προσέξτε το αυτό. Γιατί η ελαιοκομική αλυσίδα ξεκινάει από τους παραγωγούς, φτάνει σε μία σειρά επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον έναν τον άλλον τρόπο με τον ελαιοκομικό τομέα. Μαλλιλένδε τους κρίκους, είτε έχει να κάνει στην καθημερινότητά μας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από τις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Φτάνει στους ελαιοτριβείς και φτάνει και στα πυρηνελαιοργεία. Εάν κάποιος σπάσει αυτόν τον κρίκο μιας αλυσίδας που υπάρχει και είναι μια αλυσίδα που δύσκολα σπάει και δεν πρέπει να σπάσει, τότε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Το είπαμε και το μεσημέρι, αν σταματήσουν τα πυρηνελαιοργεία, δεν υπάρχει παραγωγή στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει παραγωγή, γιατί σταματάνε τα ελαιοτριβεία, σταματάει και η ελαιοσυγκομιδή. Είτε θέλουν είτε δεν το θέλουν ορισμένοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι και η ανακοίνωση η οποία υπήρξε. Να τη δούμε λοιπόν. Στην Καλαμάτα 25/9/2020 συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προκειμένου να αξιολογήσουμε το μέλλον του ελαιολάδου στον νομό μας εν ώψη της νέας ελαιοκομικής χρονιάς. Ιδιαιτέρως μετά από τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η περιφέρεια Πελοποννήσου στα πυρηνελαιοργεία του νομού. Επιχειρήσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ελαιοπαραγωγική αλυσίδα. Σκοπός μας, όπως επισημαίνεται, είναι να καθορίσουμε τις συντονισμένες ενέργειές μας προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα η ελαιοσυγκομιδή στο νομό Μεσσηνίας σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Στη συνάντηση εργασίας παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, συνοδευόμενοι από δεκάδες ελαιοτριβείς, ομάδες παραγωγών, καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των πυρηνελαιοργείων του νομού Μεσσηνίας. Από την ενημέρωση και το διάλογο ανάμεσα στους παρευρισκόμενους προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν στα συμπεράσματα. Όλα τα πυρηνελαιοργεία του νομού διαθέτουν αυστηρούς και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Δεν υπάρχει καμία επιδημιολογική μελέτη που να πιστοποιεί ότι από τη λειτουργία των ελαιοτριβείων και των πυρηνελαιοργείων βλάπτεται η δημόσια υγεία. Εφόσον η Περιφερειακή Αρχή δεν αναιρέσει την επιβολή των απαράδεκτων περιοριστικών μέτρων και ιδίως την εξάωρη καθημερινή διακοπή λειτουργίας των πυρηνελαιοργείων, θα υπάρξουν οι εξής συνέπειες.
Πρώτον, διακοπή της λειτουργίας των ελαιοτριβίων λόγω μη δυνατότητας έγκυρης παράδοσης του ελαιοπυρήνα. Δεύτερον, διακοπή της συγκομιδής του ελαιοκάρπου με ανυπολόγιστες βλάβες στην ποιότητα του ελαιολάδου και καταστροφικές συνέπειες στο εισόδημα του μεσήνιου αγρότη σε μια εποχή οικονομικής ύφεσης. Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε από την περιφέρεια Πελοποννήσου να ανακαλέσει όλα τα περιοριστικά μέτρα και να επιστρέψει στα ελαιοτριβία και στα πυρηνιαλειτουργία να λειτουργήσουν τηρώντας φυσικά όλους τους υπάρχοντες αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες. Να μην γίνεται πουθενά λόγος για βλάβη της δημόσιας υγείας από τη λειτουργία των πυρηνιαλειτουργίων χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη επιδημιολογική μελέτη. Τυχόν συνέχιση της υποστήριξης του μυθεύματος αυτού συκοφαντεί όλο τον κόσμο της ελαιοπαραγωγής και επηρεάζει την κοινωνική ειρήνη των εργαζομένων σε αυτή. Τέλος, αποφασίζουμε προς ενημέρωση όλων για την κρισιμότητα της κατάστασης να κοινοποιήσουμε την παρούσα σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τους κυρίους βουλευτές Μεσσηνίας, τους φορείς του κλάδου και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η ανακοίνωση με συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία για να σταχυλογίσουμε είναι ότι όλα τα πυρηνιαλειτουργία διαθέτουν αυτούς τους αυστηρούς όρους, κανόνες. Προφανώς υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία που επιβάλλει το πώς θα λειτουργήσουν. Προφανώς αυτή η συγκεκριμένη νομοθεσία δίνει στα πυρηνιαλειτουργία αυτά τους όρους λειτουργίας τους και τους διαθέτει η πολιτεία. Προφανώς, και πρέπει να τελειώσει αυτή η καραμέλα, δεν υπάρχει καμία επιδημιολογική μελέτη πουθενά στον κόσμο, πουθενά στην Ευρώπη και πουθενά στην Ελλάδα στο να καταδεικνύει όλα αυτά. Από τη μυρωδιά, ας πούμε. Από τη μυρωδιά. Ότι έχουν γιατί περί αυτού εμβόλου. Πρόκειται και κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί, Θέμη, στην αντιμετώπιση. Προκαλεί αστείο, αλλά σίγουρα αποτελεί πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, προκαλεί αστείο όταν λες τα πυρηνιαλειτουργία 8 με 12 το πρωί υπάρχει μη ζήτημα. Δουλεύετε, να υπάρχει ζήτημα όπως το λες, αλλά 12 με 8 το πρωί δουλέψτε. Δηλαδή, το πρωί δεν υπάρχει πρόβλημα, μάλλον... Το πρωί υπάρχει πρόβλημα για την υγεία, αλλά μετά το μεσημέρι, μόλις πάει 12 και 1 λεπτό, 12 και 2, κάτι συμβαίνει θεϊκό. Φυσάει πιο πολύ, φαίνεται. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία. Ακόμα και αυτές τις δικαιολογίες να πιάσει κάποιος των υπηρεσιών, αστείες είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το δούμε σοβαρά. Ή πρέπει να το δούμε σοβαρά, ή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη τέλος πάντων τοποθέτηση από τις ίδιες υπηρεσίες και όχι αστεία. Το λέω έτσι, αστεία όταν τα. Αναλύει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ή κάποια άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να το δούμε σε μια βάση που να δίνει λύσεις. Προφανώς αυτό ζητάμε όλοι. Και επειδή έχουν ακουστεί πάρα μα πάρα πολλά και όλο αυτό ξεκινάει από την όχληση που εναπόκειται στο ζήτημα της οσμής, γιατί αυτό είναι που προκαλεί έτσι και το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχει κινητοποιήσει και τους κατοίκους κατά καιρούς, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, μια και είμαστε στη Μεσσηνία, κυρίως στο Μελιγαλά, τη Μεσσήνη και την πόλη της Καλαμάτας. Είπες πολύ σωστά τη λέξη κλειδί που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς λάδι. Σε λίγο θα το δούμε στο πετσί μας πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται με τους ανταγωνιστές. Το είδαμε και τον τελευταίο καιρό με Ιταλούς, Ισπανούς και πάει λέγοντας. Μιλάμε για το ζήτημα της οσμής και πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν μερικά πράγματα. Η οσμή έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την επικινδυνότητα. Φεύγουμε από αυτό και πάνε και πιάνονται από τη σκόνη. Γιατί πρέπει να δώσουμε, είπες το μεσημέρι, ότι θα δώσουμε και μερικά στοιχεία έτσι, λεπτομερέστερα και μερικές αναλύσεις και μερικά δεδομένα που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και δεν έχουν έρθει στο φως. Υπήρξε πέρυσι αυτή η απόφαση που έλεγε ότι θα κλείνεται περιοριστική όρη, πολύ σωστά το έβαλες και στη βάση των ωραρίων, που αυτό κι αν είναι αστείο, που έχει να κάνει με την υπέρβαση σε σκόνη στην Καμινάδα που βρέθηκε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν το θέλεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν υπάρχουν κάποια επίσημα στοιχεία για κάποιους, ότι μπορεί να παρανομούν, να γίνει αυτά που πρέπει. Έτσι. Προφανώς, αλλά υπάρχουν και μετρήσεις, υπάρχουν εταιρείες. Εγώ θα το πω πολύ συγκεκριμένα, γιατί έχω γνώση αυτό. Η ΙΚΟΕΝΕΡΓΙΑ που έχει προβεί σε μια σειρά από επενδύσεις πάνω από 500.000 ευρώ σε όλα τα επίπεδα για τον εξυγχρονισμό αυτής της διαδικασίας και υπάρχουν και επίσημες μετρήσεις από την ίδια την εταιρεία που έχει κοιτάξει όλα αυτά τα επίπεδα των ρήπων, των μετρήσεων, της σκόνης, όλα και είναι εντός και πολύ κάτω από τα όρια, να το πω έτσι, που προβλέπετε. Άρα μπορεί να τσουβαλιάζονται όλοι, πρώτον. Δεύτερον, άρα τι συμβαίνει με τις μετρήσεις, γίνονται με τον τρόπο που πρέπει. Και τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό, όλοι επιθυμούν τη λύση. Φαντάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η ανακοίνωση. Σημειώνουμε ότι την ανακοίνωση την υπογράφουν όλοι. Ελαιοτριβείς, ομάδες παραγωγών και πυρηνιαλειτουργοί, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στη σύσκεψη. Καλέσαμε εμείς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων να είναι εδώ απόψε μαζί μας,
μας ενημέρωσε ότι λαμβάνει μια πρωτοβουλία, σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θα δούμε να εξελίσσεται αύριο και εφόσον αυτή δρομολογηθεί θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να το δούμε αύριο. Θα τον έχουμε αύριο το βράδυ μαζί μας τον κύριο Ηλιάδη. Ωστόσο, να πω, γιατί καλέσαμε και τους πυρηνολογούς να καταθέσουν απόψεις, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τους έχουμε απόψεις μαζί μας. Θα πούμε όμως και 2-3 άλλα στοιχεία, όπως πολύ σωστά κανείς και τα επισημαίνεις. Αφού λοιπόν δεν βρίσκανε την αιτία, ψάξανε να βρουν μια αφορμή για να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Αφού λοιπόν οι περιοριστικοί όροι μπήκαν σε αυτό το πλαίσιο χρονικής λειτουργίας. Που είναι προσχηματικό τώρα, για να μιλάμε. Που είναι και σε μεγάλο βαθμό προσχηματικό, να δούμε και κάποια δεδομένα. Οι ίδιοι πυρηνολογοί, όπως θα μας πεις, έχουν ζητήσει την οριστική λύση. Ποια θα μπορούσε να είναι η οριστική λύση? Ξεκάθαρα είναι η κατάσταση και το έχουν πει οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μίλησες για μια εταιρεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν που έχουμε κάνει, υπάρχουν και τα έχουμε, γι' αυτό έχω απλώσει και εδώ όλα τα έγγραφα, γιατί μιλάμε με έγγραφα και έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, και οι ημερομηνίες και το ποιοι, πώς, πού, τι, γιατί και σε ποιους απευθύνονται. Έχουν ζητήσει εδώ και 4 τουλάχιστον χρόνια, να έρθει το ίδιο το κράτος που δημιουργείται ένα ζήτημα τέλος πάντων και ο ένας ρίχνει διαχρονικά τον μπαλάκι των ευθυνών στους άλλους για να μην στεναχωρίζει και τον κόσμο και την όχληση που και εμένα με ενοχλεί. Ναι, προφανώς, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να οριοθετήσουμε. Είδαμε τι πάθαμε και έχει πει μια πολύ σοφή κουβέντα ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο Δημήτρης Καραλής, ότι μιλάμε για τον τουρισμό και τον χαρακτηρίζουμε ως το πλέον ευπαθές προϊόν. Είδαμε τι πάθαμε φέτος. Θέλουμε να έχουμε μόνο τουρίστες, θέλουμε να έχουμε λιοκαλλιέργεια, θέλουμε να μην πεινάνε οι αγρότες μας και αύριο μεθαύριο που θα έχουν πουλήσει το λαδάκι τους να μπουν και στην αγορά και να κάνουν όλα αυτά που πρέπει και να κινείται το χρήμα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε. Αν θέλουμε την ελαιοπαραγωγή στο νομό, είπες πολύ σωστά ότι μιλάμε για μια αλυσίδα με αλληλένδετους τους κρίκους. Καλός ή κακός, έτσι συμβαίνει στις αλυσίδες, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε, ας πούμε, τώρα για μια συγκεκριμένη εταιρεία όπου εδώ και 4 χρόνια. Ζητάρε παιδιά, πείτε μου, πού θα πάμε? Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Αφού η λύση είναι, ας το πούμε, η μετεκατάσταση των ξηραντηρίων, πείτε μας πού να πάμε. Τους έβαλαν τους ανθρώπους στις βιομηχανικές περιοχές. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την περίπτωση του Μελιγαλά και όχι μόνο που δημιουργούν. Το ίδιο το κράτος τους οδήγησε εκεί. Τους έβαλαν οι ίδιοι. Και έρχονται και τους λένε τώρα πρέπει να φύγετε. Ωραία, να φύγουμε. Πείτε μας πού να πάμε και να πάμε. Είναι η ίδια η υπηρεσία. Θα αρχίσουν τα αστεία τώρα και είναι εδώ αυτό που λες, που έλεγες το μεσημέρι, και νομίζω ότι ας μείνουν λίγο ακόμα μαζί μας οι τηλεθεατές, γιατί έχει ενδιαφέρον να προβούμε σε αυτές τις αποκαλύψεις. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία και λέει ότι δεν είμαι αρμόδια. Και λέει στην πραγματικότητα ότι δεν έχω την αρμοδιότητα προσδιορισμού θέσης για τη δημιουργία βιομηχανικής περιοχής ή, κράτησε το και αυτό, υπόδειξης θέσης για τη μετεκατάσταση της μονάδας σας. Πραγματικά άφωνη. Τέλος πάντων, αυτό όμως, γιατί φεύγουμε από αυτό. Υπάρχει και κάτι σημαντικό που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και νομίζω ότι και αυτό αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση όλων αυτών των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, του τηλεοικονομικού τομέα. Και υπάρχει κάτι σημαντικό που είπαμε για τη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί? Γιατί είπαμε ότι συγκροτήθηκε μια επιτροπή από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προφανώς η επιτροπή αυτή είχε στόχο να ελέγξει τη λειτουργία πυρηνολογιών κτλ. Με τη δημόσια υγεία επικεφαλής. Και βγήκε ένα πόρισμα. Ναι. Και όλο αυτό να θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί έχει ενδιαφέρον, στην πραγματικότητα για τη σκόνη που βρέθηκε στις Καμινάδες. Έτσι, όχι για κάτι μεμπτό, ναι, κάτι που να έχουμε επίσημα. Λοιπόν, έχουμε το πρακτικό. Και οι ημερομηνίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση. 22 Ιανουαρίου του 20, πριν μερικούς μήνες, που έχει να κάνει με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο. Τι μας λένε λοιπόν? Λένε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές καταγγελίες και διαμαρτυρίες πολιτών για τη δημιουργία των πυρηνολογίων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που δραστηριοποιούνται παρόμοιες μονάδες. Η ανεπαρκής λειτουργία των πυρηνολογίων είναι πιθανό να οδηγήσει σε ατμοσφαιρική ρήπανση της αυξημένης παρουσίας αιωρούμενων στερεών σωματιδίων βαριών. Διαβάζουμε δύο αποσπάσματα. Γιατί αυτά τα αποσπάσματα. Το διαβάζω αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τώρα το εικόνα που μας παρουσιάσατε νωρίτερα. Ναι. Κάποιος μας κάνει μάλλον πλάκα. Πάνω αριστερά είναι το κομμάτι αυτό που διάβασα. Ένα από τα δύο κάτω, πάλι αριστερά, είναι το δεύτερο κομμάτι που δεν έχω διαβάσει. Δίπλα. Το ένα έχει ημερομηνία 2020, για να το καταλάβουμε, έτσι. Γενάρης του 20. Ναι.
δίπλα με τη φωτογραφία του κυρίου που βλέπουμε εκεί, του Απόστολου Βαγκαράκη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής του τμήματος της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Αυτό το δίπλα με τη φωτογραφία είναι από ένα ρεπορτάζ, από ένα δημοσίευμα. Το 2000? Το διαδίκτυο. 5 χρόνια πριν σχεδόν, το 2015. Πού είναι το αστείο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, το τραγελαφικό της υπόθεσης και αυτό που μάλλον αποδεικνύει ότι κάποιος μας κάνει χοντρή πλάκα εδώ. Έχουν πάρει τώρα από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας πέρυσι ακριβώς ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ βασισμένο στην αναφορά του Απόστολου του Βαγκαράκη. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές καταγγελίες, διαμαρτυρίες, μηνύσεις για τη λειτουργία πυρηνελαιουργίων στην περιοχή μας ή ανεπαρκής, μπλα 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 μπλα. Είναι χιλιάδες του κόσμου. Με λίγα λόγια, να το πω απλά, έχουν αντιγράψει ένα κείμενο από το 2015 και το έχουν προσαρτήσει σε μία έκθεση την οποία υποβάλλεται το 2020. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει. Τα πράγματα. Ανάμεσα στα υπόλοιπα έχουν κάνει και αυτό. Ούτε και, ούτε εγώ ακόμα. Εγώ θα μπω στη διαδικασία των ονομάτων όλων αυτών που στοιχειοθετούν τα μέλη της Επιτροπής. Απλά ορισμένοι πρέπει να κρίνονται και για τη δουλειά που κάνουν. Εάν θεωρούν επιστημονική μελέτη το να αντιγράψουν από έναν άλλον καθηγητή συμπεράσματα από το 2015 και να τα βάλουν σε μία μελέτη του 20 για τα πυρηνελαιουργία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Αυτό. Τόσο απλά. Λοιπόν, τροφή για θα δούμε και πολλά περισσότερα και αύριο. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβαίνου μαζί μας για να συζητήσουμε από κοντά την υπόθεση αυτή. Να έρθουμε, Γιώργια, να σε ευχαριστήσω.